358 μέρες χωρίς την Αθηνά, χωρίς τους ανθρώπους μας. Αυτή η φωτογραφία που ανέβασε στο διαδίκτυο ο Νίκος Ζήσης, με το μικρό του γιο να βλέπει τη φωτογραφία της μητέρας του, της αδικοχαμένης Αθηνάς, θύμα της τραγωδίας των Τεμπών, είναι γροθιά στο στομάχι. Λίγο πριν συμπληρωθεί ένας χρόνος από την ημέρα που συγκλώνησε το Πανελλήνιο, ο Νίκος Ζήσης μιλά στην εκπομπή μας και το Στρατή Λιμνιό για το παιδί του που μεγαλώνει πια χωρίς μητέρα. Ο ίδιος σώθηκε από θαύμα, καθώς βρισκόταν και εκείνο στο μοιραίο τρένο, καθόταν δίπλα στη σύζυγό του Αθηνά και της κρατούσε το χέρι. Και έπειτα σιωπή. Είναι πολλές φορές που ο μικρός μου τη ζητάει. Ενώ τον έχω πάει στα κημητήρια, λέμε ότι έχει το λευκό το σπιτάκι η μαμά του. Στο σπίτι πολλές φορές τον πετυχαίνω ότι εκεί που θα παίζουμε, θα κάνουμε, θα ράνουμε, εστιάζει το πρόσωπό του κατευθείαν στο πρόσωπο της μαμάς του, στην φωτογραφία. Είναι πολύ δύσκολο, Στρατή, να σου ζητάει ένα παιδί, μία ώρα το βράδυ, μπαμπά θέλω και τη μαμά στο κρεβάτι. Και νιώθω άχρηστος που δεν μπορώ να του την προσφέρω. Ζούσαμε την απόλυτη ευτυχία και καταλήξαμε στην απόλυτη δυστυχία. Τη στιγμή που είστε στο τρένο, τι θυμάσαι? Ήμασταν δίπλα-δίπλα. Βαγόνι 3, θέση 25 και 27. Έφυγε Αθηνά, έφυγε η παραμπροστινή μας η Ιφηγένεια, έφυγε η Αναστασία πίσω, δεξιά. Και μερικές φορές νιώθω και ένοχος, λέω γιατί να μείνω εγώ και να φύγουν τα κορίτσια. Ειδικά αν ήταν στο χέρι μου για την Αθηνούλα, θα προτιμούσα να είχα φύγει εγώ με το χέρι στην καρδιά, γιατί μια μάνα μεγαλώνει πολύ πιο σωστά θαρώ το παιδί της. Εκείνο το βράδυ όλα έγιναν πάρα πολύ γρήγορα, Στρατή. Ήμασταν στο κηλικείο 5 λεπτά νωρίτερα, καθίσαμε. Η Αθηνά μέσωσε σε όλο αυτό, γιατί ήταν να πάω στην τουαλέτα που ήταν στο βαγόνι 2. Και μου λέει φάει όλο το όστο πρώτα και μετά πήγαινε. Νομίζω ότι δεν περάσανε πάνω από 30 δεύτερα. Καταλάβαμε ότι κάτι γίνεται. Ίσως από την τάση έκλεισαν πρώτα τα φώτα. Και μόνο που με έσφιξε το χέρι, γιατί κρατιόμασταν, και μου είπε Νίκο το Χρήστο μας. Δηλαδή αυτό το ακούω, συνεχίζω να το ακούω τα βράδια. Εκτοξεύτηκα, δεν ξέρω πώς, μια μαυρίλα μπροστά μου και βρέθηκα καρφωμένος πάνω σε μια λαμαρίνα με πολύ αιμορραγία. Έβλεπα στα 5-10 μέτρα μπροστά μου μια κοπέλα πίσω από ένα δέντρο να καίγεται. Μου φώναζε βοήθεια, την έλεγα δεν μπορώ να βοηθήσω, συγγνώμη. Φώναζα Αθηνά, 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 τίποτα, το απόλυτο κενό. Τσιμπιόμουν για να δω αν είναι εφιάλτης αυτό που ζω. Δεν είχα καταλάβει τι συνέβη. Να είναι καλά ένα παιδί που βγήκε από την κάτω τη μεριά και όπου σηκώθηκα έφυγα από την... Πετάχτηκε ένα κλαδί από το δέντρο και είχα ένα έγκρεμα εδώ πέρα στον ώμο μου και είπα μόνο μάνα μου γιατί να καώ ζωντανός. Μετά από εκεί και πέρα να είναι καλά και ο κύριος Γιώργος Μαυριδάκης, ο αστυνομικός, ο οποίος με βρήκε και με έδωσε τις πρώτες βοήθειες, γιατί αιμορραγούσα και στο κεφάλι. Ενώ όλοι ζεσθενόντουσαν από τη φωτιά, εγώ κρύωνα, είχα χάσει πάρα πολύ αίμα. Απλά το μυαλό μου ήταν μέσα στο τρένο, γιατί πίστευα ότι ερχόταν στον αφόρα και έλεγα ένα από αυτά θα έχει και την Αθηνά. Και μετά ήρθαν να με πήραν μια περίοδο στον αφόρο. Άκουσα μέσα μόνο ότι μιλάμε για πολυτραυματία, πολυκαταγματία. Εκεί πίστεψα κάποια στιγμή ότι μπορεί να ήταν η τελευταία φορά που είδα την Αθηνά και τον γιο μου και τον Χρήστο. Γιατί πίστευα ότι ίσως φύγω κι εγώ. Πότε συνειδητοποιείς ότι έχει φύγει η Αθηνά? Μου το είπαν τη μέρα που θα γινόταν η κηδεία, μια μισή ώρα πριν η αδερφή μου, γιατί έπρεπε να φύγει να έρθει στην κηδεία. Να είσαι ανήμπορος, θα το πω έτσι, σε ένα κρεβάτι καθυλωμένος, να ξέρεις ότι κηδεύουν τη γυναίκα σου και να μην μπορείς να είσαι εκεί. Να τη δώσεις έστω το τελευταίο φιλί. Αλλά όλα αυτά για να τρώνε με χρυσά κουτάλια τόσα χρόνια οι πέτοι και οι δολοφόνοι των ανθρώπων μας.
Δικαιοσύνη, πουθενά. Συγκάλυψη, πάνω στη συγκάλυψη. Έγκλημα, πάνω στο έγκλημα. Έχουν το θράσος να βγαίνουν και να κουνάνε ακόμα το δάχτυλο. Πώς θα θρυνήσουμε αν είναι βουβός ο πόνος μας? Όχι. Πόσο βουβός μπορεί να είναι όταν ένα παιδί σου ζητάει μία ώρα τη μάνα του? Πόσο βουβός μπορεί να είναι από τους πλακιάδες? Έχασαν 3 κορίτσια μέσα σε 10 δευτερόλεπτα. Τα απλά έχω δεθεί πάρα πολύ λόγω του ότι τις είδαμε μέσα στο βαγόνι, τα κορίτσια. Και εκεί, χαριτολογώντας, είπαμε την Αθηνά, από όπου και εμείς τα νιάτα έτσι κάναμε. Δηλαδή ήταν όλο ζωή. Τα κορίτσια πέρασαν από το βαγόνι, το δικό μας, για να πάνε στον μπροστινό. Και ήταν όλο ζωή. Απλά μας κέντρισε το ενδιαφέρον ότι μοιάζανε πάρα πολύ μεταξύ τους και γι' αυτό κοιτάξαμε τόσο έντονα. Όχι, πάμε. Στο κημητήριο πάω κάθε μέρα. Είναι πολλές φορές που ένιωσα την ώρα που θυμιάτιζα και προσευχόμουν ότι με κρατούσε ένα χέρι εδώ και μου έλεγε συνέχιση για τον Χρήστο. Το παιδάκι ζητάει τη μαμά του και πολλές φορές τα βράδια ζητάει και παραμύθι παιδικό να δει πριν κοιμηθεί με τρένο. Κάτι που με ανατριχιάζει ολόκληρο. Αν ακούσει έξω άλλα παιδάκια που λένε «η μαμά μου, μαμά μου, μαμά μου», είναι, κάνει άμυνα και λέει κατευθείαν «και εγώ έχω μπαμπά». Πριν χάσω την Αθηνά, 3,5 χρόνια πριν, είχα χάσει τη μητέρα μου σε ένα βράδυ από καρκίνο, 50 χρονών. Η Αθηνά ήταν το στήριγμά μου πάνω σε όλο αυτό, μαζί με την οικογένειά μου φυσικά. Αλλά πραγματικά, αν δεν είχα το Θεό μέσα μου και πίστευα, γιατί πιστεύω πάρα πολύ στην μεταθανάτια ζωή. Πιστεύω ότι την Αθηνά θα την ξαναβρω. Πιστεύω ότι τη μάνα μου θα την ξαναβρω. Αν δεν πίστευα, ίσως τώρα να ήμουν ή στα χαμένα εντελώς, ίσως να μην υπήρχα κιόλας. Δεν έχουμε βγάλει κιχ κανένας μας. Παρακολουθούμε όλα όσα είπε ο Νίκος Ζήσης. Δεν ξέρουμε κατά πού να μουτζώσουμε, εγώ αυτό νιώθω. Γιατί αυτός ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή έβαλε τα όνειρά του σε ένα τρένο με τη γυναίκα του, άφησε ένα παιδί πίσω και στα όνειρα αυτά έβλεπε και τα άλλα 3 κορίτσια από την οικογένεια Πλακιά, τις ξαδέρφες, τα δίδυμα και το άλλο κορίτσι, και έπαιρναν
χαμόγελο από εκείνα τα κορίτσια που τα έβλεπαν μέσα και έτσι ενώθηκαν κιόλας, γιατί έλεγαν πώς ήμασταν κι εμείς έτσι στα νιάτα μας με τέτοια ένταση και με τέτοια δύναμη. Και γι' αυτό αυτή η στιγμή έχει ενώσει τον κύριο Ζήση με την οικογένεια του Πλακιά. Δεν ξέρω, είμαι ανήμπορη. Ίσως είναι από τα θέματα που δεν έχεις να πεις τίποτα, Ζήνα. Όχι, δεν είναι. Έχεις να πεις πολλά. Έχεις να πεις πολλά. Εγώ Γιώργο, οξύμορα ενδεχομένως, αλλά πλακώνεται τόσο πολύ η ψυχή σου που τι να πεις αυτό. Όχι, το παιδί είναι πλέον. Η πραγματικότητα. Τι να πεις αυτό το παιδί, είναι... πώς να απαντήσεις, Νάσο. Γιώργο, αυτή είναι η πραγματικότητα που ζούμε. Συμφωνώ. 57 αλλά... οικογένειες, επειδή το ψάχνουμε κι εμείς, κάνουμε κι εμείς ρεπορτάζ για αυτό το θέμα. 57 φορές ισόβια πρέπει να μπουν όλοι. Όλοι. Ανεξαιρέτως ευθύνης μικρής ή μεγάλης. Μόνο έτσι αυτά τα παιδιά που φύγανε και οι γονείς θα δικαιωθούν. Εμένα, Νάσο, πιο πολύ ξέρεις τι με πλακώνει, ότι ξέρω ότι δεν θα μπουν. Δεν θα μπει ούτε ένα. Εγώ να... λέει Μαρία. Ναι. Να πω κι εγώ κάτι. Αυτό μου πλακώνει. Δεν θα συμβεί τίποτα, Νάσο. Είτε το θέλουμε είτε όχι, συμφωνώ. Ναι, αλλά έτσι άμα το κάνουμε, Γιώργο μου αγαπημένα, ξέρεις πόσο σ' αγαπώ, έτσι θα αφήνουμε τον κάθε ένα που περνά. Δυστυχώς όμως, είτε κυβερνά είτε δεν κυβερνά, γιατί νομίζω ότι κυβερνά κανείς. Γιατί υπάρχει αυτό το σενάριο. Λες κυβερνώ, αλλά δεν κυβερνάς. Βέβαια, ευθυνόμαστε όλοι. Φυσικά. Γι' αυτό κάποτε έγραψα στην Απογευματινή και το επανέφερα ότι ο Έλληνας θέλει νόμο περιευθύνσης ψηφοφόρου. Την ώρα που πάμε να ψηφίσουμε, δεν βγάζουμε αυτό που πρέπει. Είναι υποχρέωση των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των δημοσιογράφων να μην ξεχάσουν αυτή την ιστορία. Ζήνα, να πάρουν αυτό το πεντάλεπτο και να το προβάλλουν στη Βουλή. Είναι πεντάλεπτο, είναι δεκάλεπτο. Είναι δεκάλεπτο. Να το πάρουν αυτό το δεκάλεπτο και να το προβάλλουν στη Βουλή. Αυτό, αν το κάνουν, ίσως είναι ένα πρώτο βήμα. Θα συγκλονιστούν. Θα κλάψουν όλοι και θα συνεχιστεί η ζωή όλων. Αυτό που είπες είναι πολύ ωραίο. Μία κάμερα να υπάρχει στην είσοδο της Βουλής, να το βλέπουν κάθε πρωί. Να το παίζουν αυτό. Έχουμε κάτι σε σχέση με τα Τέμπη. Έχουμε μία εξέλιξη. Ο Σύλλογος των Οικογενειών Θυμάτων αυτής της τραγωδίας παρέδωσε στις ανακριτικές αρχές το πόρισμα ενός ιδιώτη, του τεχνικού συμβούλου δηλαδή του Συλλόγου. Είναι κόλαφος το πόρισμα αυτό του κυρίου Βασίλη Κοκοτσάκη. Κατατέθηκε στις ανακριτικές αρχές της Λάρισας. Σε τρία σημεία θα μείνω. Αυτά είναι και τα σημαντικότερα. Μιλά για το μπάζωμα που έγινε στο χώρο εκεί της τραγωδίας, ότι ο χώρος έπρεπε να προστατευθεί προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερη έρευνα για στοιχεία που πιθανά να έδινε και εξηγήσεις γιατί έγινε αυτή η έκρηξη. Βρήκανε, νομίζω. Βρήκανε και άλλα στοιχεία. Βρήκανε και άλλα στοιχεία. 1,5 μήνα μετέπειτα. μετά το τραγικό περιστατικό. Είπαμε στη βραδινή μας εκπομπή. Ναι. Βρήκανε. Έτσι. Άρα γιατί μπάζωσαν. Ναι. Άρα είναι δικαιολογημένη η άσκηση ποινική δίωξη εκεί που ασκήθηκε. Αρχές ασκήθηκε όμως δίωξη. Γιατί μπάζωσαν. Εγώ θυμάσαι που ήσουν εδώ που έλεγα γιατί μπάζωσαν. Το θέμα αυτό, η Ζήνα, θυμάμαι, φώναζε γιατί να μπαζωθεί τόσο γρήγορα το συγκεκριμένο. Αλλά έκανα αντιπολίτευση τότε στον κύριο Αγοραστό. Συνωμοσιολόγου σου έζηλα. Αλλά ούτε και ο κύριο Αγοραστό ενδεχομένω ευθύνεται γι' αυτό, γιατί κάποιε άλλε εντολέ. Πήρε εντολή από την πολιτική προστασία. Πρέπει να τα πω, αλλά δεν πρέπει και να στεκόμαστε. Ξέρει ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Καμιά φορά δεν μπορεί να βγει εκτό ορίων. Αλλά τι να κάνω αυτό. Η δουλειά μα είναι άλλη. Η δουλειά μα είναι να αναδεικνύουμε τα γεγονότα και κάποιοι να πειράζονται. Δεν λένετε πάλι και ξαναφωνά. Έχουμε έναν άνθρωπο αυτή τη στιγμή με ένα παιδί 3χρονο και του λέει πάω στη μαμά και στον μπαμπά. Τι να πει αυτό το παιδί. Έτσι. Ότι μπήκαμε μέσα με τη μαμά να πάμε μια εκδρομή και γυρίσαμε πίσω και εγώ έζησα. Η μαμά δεν έζησε, δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Αποτύχει έζησε και ο Νίκος, έτσι. Ο Νίκος έζησε αποτύχει. Αλλά σκέψω έναν άντρα που μένει πίσω και ξέρει τι λέει. Καλύτερα να με έπαιρνε εμένα το τρένο παρά τη γυναίκα μου. Γιατί αυτό λέω. Γιατί θα μεγαλώνει καλύτερα το παιδί μας. Και μετράει τις μέρες. Πάντως πολύ αξιοπρεπής άνθρωπος. 358 ημέρες. Αξιοπρεπής. Και μίλησα, έχω μιλήσει μαζί του. Πάμε στη συνέχεια λίγο να το ολοκληρώσουμε. Το δεύτερο λοιπόν είναι κάποια πιστήρια τα οποία φαίνεται ότι δεν προστατεύθηκαν αρκετά προκειμένου να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα για το τι έγινε εκείνο το μοιραίο βράδυ. Και το τρίτο είναι εντυπωσιακό ότι αγνοούνται 3 βαγόνια της εμπορευματικής αμαξοστοιχίας. Που επίσης ότι δεν υπάρχουν. Κοίταξε να δεις, σαν τις εξαφανίσεις που βάζουμε πρόσωπα, θα βάζουμε βαγόνια. Και τα βαγόνια. Ναι.